Έκανε τζα. Τζα. Τρομάζει τον μπαμπά, του κάνει τζα. Καλημέρα. Είμαστε ξύπνοι, όλοι μαζί. Δεν κοιμηθήκαμε παραπάνω σήμερα, είναι 8 και 20. Ο Ανέστης δεν έχει φύγει ακόμα για δουλειά. Τώρα σε λίγο θα φύγει λογικά. Θα δούμε τι ώρα θα πάει για δουλειά. Μαντέψτε τη χαρά μου που ξύπνησα και δεν βλέπω βροχή. Πια εγώ που δεν βλέπω βροχή. Έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ τώρα για τη βροχή, ότι μην σας πω μπορεί να μ' αρέσει και λίγο πάλι. Σας τα έλεγα στο πρώτο vlog μας, πηγαίνετε να το δείτε, να το έχετε δει. Λοιπόν, αλλά πολύ μου αρέσει που ξύπνησα έτσι. Ακόμα με τα πιτζαμάκια είμαστε, έτσι θα μένουμε λογικά όλη μέρα. Όχι, εντάξει, θα φτιαχτώ, γιατί έχω να σας δείξω ψώνια από τζάμπο, παιδιά. Χριστουγεννιάτικα μετά, οπότε θα φτιαχτούμε λίγο πιο μετά. Τώρα, μόλις ξυπνήσαμε, όπως να είναι, είμαστε με τις πιτζάμες μας εδώ πέρα. Πάω να ετοιμάσω τίποτα για πρωινό. Ο Ανέστης έχει φάει 2 τοστάκια για πρωινό να προλάβει πριν φύγει για δουλειά. Και τώρα πάω να ετοιμάσω κάτι για μένα και τη Λιδία. Η Λιδία τώρα πίνει το γάλα της. Με το που το πιει το γάλα της, μετά από κάνα 20 λεπτά το πολύ θα θέλει να φάει. Άρα πάω να ετοιμάσω πρωινά. Αν σας πω ότι πέρασαν λίγο οι ώρες, έκανα κάτι δουλίτσες και τα λοιπά και μετά ξανακοιμηθήκαμε. Τι έχετε να πείτε, εγκυμοσύνη είναι αυτή, ό,τι να είναι. Η Λιδία επίσης είχε λίγη γκρίνια, οπότε νίσταζε και δεν έχασα κι εγώ ευκαιρία να τη βάλω για ύπνο. Οπότε ξαπλώσαμε, κοιμηθήκαμε τουλάχιστον 1-2 ώρες, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, αλλά τουλάχιστον ξεκουραστήκαμε. Και η Λιδία το χρειάζεται. Τώρα που χάλασε έτσι ο καιρός, μου κοιμάται πιο πολύ το μεσημέρι, παιδιά. Μου κοιμάται πιο πολύ το μεσημέρι, δηλαδή απίστευτο. Γιατί η Λιδία κοιμόταν μισή ώρα, 3/4 και ξύπναγε και δεν προλάβαινα και εγώ ούτε να απολαύσω έτσι το μεσημεριανό ύπνο, να ξεκουραστώ λίγο. Τώρα που ο καιρός είναι έτσι μουντός, με σύννεφα, με βροχές, που χειμωνιάζει, νιστάζει και η Λιδία περισσότερο. Αυτά. Από το κρύο έχουν σκάσει και τα χείλη. Α, χαμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω να φάω σνακ, γιατί το πρωί έφαγα μια φέτα ψωμί του τόστ, είχα βάλει λαβάς κυρί, είχα βάλει αγκουράκι, είχα βάλει τυρί και κάτι με κοτόπουλο από πάνω ήταν. Μια φέτα. Τι άλλο είχα βάλει, τι άλλο είχα βάλει. Αυτά, και ένα αυγό έφαγα, παιδιά, το πάνω ψωμί του τόστ, και ένα αυγό, αυτό ήταν το πρωινό μου. Ακούγεται πολύ, αλλά είναι απλά ένα τόστ που μέσα έχει και αγκουράκι, τέλος πάντων, και το αυγό δίπλα, η πρωτεϊνούλα, χρειαζόμαστε στην εγκυμοσύνη πολύ πρωτεϊνούλα, παιδιά. Αυτά, και τώρα ξεκουνιάμαι πάλι λίγο, να πάω από εκεί να κάνω καμιά δουλίτσα. Ο λαιμός μου αρχίζει και βραχνιάζει και δεν μου αρέσει αυτό. Να πάω λίγο να συμμαζέψω, να πάω να φάω ένα σνακ, γιατί έχει αρχίσει λιγουρίτσα πάλι. Και αφού πιω και το σίδηρό μου και φάω και το σνακ μου, επανέρχομαι. Για σνακ έφαγα αυτή εδώ πέρα την μπουτίγκα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί τόσες φορές. Και κάθε φορά, ό,τι και να φάω, θα έρθει και η Λιδία δίπλα. Να πάρει και εκείνη κάτι. Δεν γίνεται. Κάθε φορά τα ίδια. Ό,τι και να κάνει, όπου και να βρίσκεται, τσουπ. Με το που είναι να φάω εγώ κάτι, θα έρθει κατευθείαν. Το κάνουν και τα δικά σας τα παιδάκια αυτό. Λογικά όλα τα παιδάκια το κάνουν. Ορίστε, εδώ ζωγράφιζε εκείνη τη στιγμή. Έχει ζωγραφιές και στο πρόσωπο. Αυτά. Έφτιαξε λίγο καιρός. Καθάρισε κάπως ο ουρανός, έβγαλε και λίγο έτσι ήλιο. Οπότε έβαλε ένα πλυντήριο. Τώρα θα το απλώσω. Και μετά, με το που το απλώσω, πάω μέσα να ετοιμαστώ και πάμε για τζάμπο χωρίς χριστουγεννιάτικο. Βάλαμε να φάμε πρώτα. Απλά είχα κάνει Gordon.
στο φούρνο και με σαλάτα, το μοβ λάχανο αυτό εδώ πέρα, κόκκινο λάχανο τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το λένε κόκκινο, είναι μοβ, τέλος πάντων. Και αυτό ήταν το μεσημεριανό μας. Τι κάνετε, ήρθε απόγευμα, για να καταφέρω να έτσι βρω λίγο χρόνο να σας μιλήσω. Το μεσημέρι φάγαμε που είδατε και τα λοιπά, σας είχα κάνει το πλάνο. Και τώρα πια απόγευμα, ετοιμάστηκα έτσι λιγάκι, ένα lip gloss έβαλα και μια μασκαρίτσα. Έβαλα τις μπιτζάμες πια το μεσημέρι. Λοιπόν, σας έχω jumbo haul, χριστουγεννιάτικα. Μην δίνετε σημασία εδώ πέρα, είναι το κουτί με τα παιχνίδια της Λιδίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα το χριστουγεννιάτικο, το jumbo haul. Θέλω πολύ να σας τα δείξω. Θα έχω... Είναι αρκετά πραγματάκια, θα τα δείτε. Θα έχω και τα περσινά και τα προπέρσινα, ό,τι γενικά στολίδια έχω και δεν έχω δώσει. Γιατί συνήθως μετά από κάμουν 2 χρόνια, ό,τι έχω τα δίνω. Έχω δώσει και πολλά χριστουγεννιάτικα στη μαμά μου που είχα. Και τα χαίρεται, τα έχει, τα στολίζει κτλ. Λογικά φέτος θα σας δείξουμε και το πώς έχει στολίσει η μαμά το σπίτι της. Θα μου στείλει έτσι βιντεάκια και θα τα βάλω εγώ σε ένα από το vlog μας. Θέλει να σας δείξει. Οπότε θα τα βάλω. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε 2 jumbo haul. Το ένα είναι σήμερα, όπου θα είναι τα χριστουγεννιάτικα. Και το άλλο θα είναι αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω σε ποιο vlog μας ακριβώς. Θα είναι τα υπόλοιπα, τα χριστουγεννιάτικα. Δεν είναι ακριβώς χριστουγεννιάτικα τα υπόλοιπα βασικά. Είναι για να συμπληρώσω, για να διακοσμήσω στην ουσία καλύτερα το χώρο. Τα χριστουγεννιάτικα είναι αυτά που θα σας δείξω τώρα, καθε αυτού χριστουγεννιάτικα. Τα υπόλοιπα είναι πραγματάκια που πήρα επιπλέον. Κάποια συγκεκριμένα να διακοσμήσω λίγο καλύτερα το χώρο μου. Αυτά. Οπότε, πάμε να ξεκινήσω. Να σας δείχνω. Έχω εδώ πέρα την κούτα. Πάμε, θα αρχίσω να πιάνω. Και ό,τι πιάνω θα σας δείχνω. Λοιπόν, το πρώτο πραγματάκι είναι αυτό εδώ πέρα. Πήρα κουπάτ χριστουγεννιάτικα να κάνουμε μπισκότα. Έχει διάφορα σχεδιάκια. 6. Αγγελάκι, καμπανάκι, βλέπετε δεντράκια, τα πάντα. Και όπως καταλαβαίνετε θα φτιάξω φέτος. Ξανά, πρέπει να είχα κάνει και τις 2 προηγούμενες χρονιές. Ναι, πείτε μου συνταγή για μπισκότα, άμα ξέρετε, εύκολη, να κάνω. Γιατί συνήθως παίρνω τα έτοιμα που έχει μέσα κουπάτι. Ας πούμε μια φορά έχει χριστουγεννιάτικο, μια άλλη φορά έχει χιονάθρο. Αλλά τώρα ήθελα να κάνω έτσι διάφορα σχεδιάκια, διάφορα μπισκοτάκια. Οπότε πείτε μου να πάρω ιδέα από συνταγές και αυτά να φτιάξω. Πάμε. Τι έπιασα. Έπιασα αυτό που φέτος καταλαβαίνετε το που βλέπετε αυτό, ότι θα αλλάξουμε χρώματα στο δέντρο το χριστουγεννιάτικο. Τις 2 προηγούμενες χρονιές το είχαμε μπλε, το άσπρο δέντρο με τις μπλε μπάλες. Φέτος θα είναι άσπρο το δέντρο, αλλά θα έχουμε μοβ μπάλες, μοβ ροζ. Είναι και κάτι άλλο που έχω πάρει, θα σας δείξω στα επόμενα vlog μας. Το τζάμπο είναι όλες μοβ, θα δείτε. Και πήρα και αστέρι μοβ. Ήθελα πολύ να αλλάξω χρώμα φέτος στο δέντρο και το έκανα. Και θα δούμε πώς θα βγει όταν στολίσουμε. Τι να πιάσω. Έπιασα αυτά εδώ πέρα. Ανυπομονώ να σας τα δείξω. Μισό, να τα ανοίξω και έρχομαι. Το έβγαλα. Και δείτε τι πήρα. Υπέροχα χριστουγεννιάτικα ποτήρια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχω τον καφέ μου εδώ πέρα. Επίσης το νεράκι μου. Έχω πάρει εννοείται και κούπες, θα τις δείτε. Δεν είναι υπέροχα για χριστουγεννιάτικα ποτήρια. Πείτε μου. Είναι γυάλινο. Και μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε πήρα μία τριάδα. Φτάνει.
Να δούμε, θα αντέξει. Τότε παίρνω σε γυάλινο σπάει. Δεν πειράζει όμως. Είναι οικονομικά, γι' αυτό τα παίρνω το τζάμπο. Και να χαλάσουν δεν τα κλαίω. Και κάθε χρόνο παίρνω και καινούργια, ξέρω εγώ, ότι έχει χαλάσει. Και πήρα πλέον αυτά τα υπέροχα ποτηράκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα αστεράκια που έχει πάνω. Το έχω λατρέψει. Δείτε το. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ. Πήρα μοβ καρδούλες για το δέντρο. Αυτό έχει μέσα 6. Δεν θυμάμαι αν έχω πάρει άλλο. Θα σας το δείξω αν έχω πάρει. Οπότε θα έχει και καρδούλες στο δέντρο επάνω. Πείτε μου πώς σας φαίνονται. Τις είδα. Μου αρέσανε. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Και τις πήρα. Θα τις έχω στο δεντράκι μας. Ανυπομονώ να στολίσουμε τώρα που τα βλέπω. Ανυπομονώ για το στολισμό. Είναι υπέροχες. Τι πιάνω. Αυτό. Λοιπόν, πήρα ένα runner, λέγεται. Διακοσμητικό τραπεζιού. Ναι. Έτσι το ξέρω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα το βάλω ακριβώς στο τραπέζι, γιατί έχω πάρει και ένα τραπεζομάντιλο. Δεν έχει σουγεννιάτικο, αλλά μοιάζει, είναι για γιορτές, φαίνεται ότι μπορείς να το βάλεις και σε γιορτές. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να το βάλω κάπου αλλού. Θα δείξει. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ. Θα έχω λίγο αλλαγμένα τα χρώματα. Θα έχω τύπου γκρι, μοβ, φέτος, καλά και τα κόκκινα, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικά, θα είναι όλα κόκκινα όπως πέρσι. Αυτό λοιπόν είναι το runner. Εδώ πέρα είναι καλής ποιότητας, δεν είναι και ψεύτικο τελείως. Είναι βελούδινο τύπου. Και είναι αυτό. Ανυπομονώ να το βάλω στο σπίτι και να σας το δείξω και αυτό. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Και πιστεύω έτσι όπως θα έχω στο μυαλό μου ότι θα ταιριάξουν τα χρώματα όλα μεταξύ τους. Θα τα κουμπάω εδώ πίσω γιατί δεν έχω και πολύ χώρο μπροστά μου. Λοιπόν, συνεχίζω με δύο πραγματάκια. Τα-δαμ! Δείτε τι πήρα. Πήρα σουπλά, όπως καταλάβατε όλοι, δύο σουπλά, με την ποδιά το Άγιο Βασίλη. Πώς σας φαίνεται? Με το runner δεν πάνε αυτά στο τραπέζι. Με το τραπεζομάντιλο που έχω πάρει δεν πάνε, αλλά τα ήθελα. Δεν ξέρω που θα τα βάλω. Μπορεί στον πάγκο της κουζίνας, στον έναν, μπορεί... Κάπου θα βρω, κάπως θα τα φτιάξω και θα τα ταιριάξω. Πάντως μου αρέσανε πάρα πολύ και δεν ξανά είχα ποτέ σουπλά έτσι χριστουγεννιάτικο. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είναι έτσι και κόκκινο και με την ποδιά του Άγιου Βασίλη, χριστουγεννιάτικο. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Έχετε πάρει εσείς έτσι σουπλά χριστουγεννιάτικα? Δείτε εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα δω που θα τα βάλω. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ. Το πήρα, όπως καταλαβαίνετε, για να βάζω κεράκι μέσα. Βέβαια, καθίστε. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε και άλλα πραγματάκια. Κρατούετε απλά σε διακοσμητικό και να βάλετε άλλα πράγματα μέσα. Γιατί ούτως άλλως που μόνο του παραπέμπει σε Χριστούγεννα. Έχει τις χιονονιφάδες επάνω. Αλλά πόσο και πιο ωραίο θα δείχνει με κεράκι ρεσό, ας πούμε, μέσα. Μου άρεσε που είναι έτσι μαύρο. Και θα έχω γκρι, θα έχω μόβ, θα έχω τόσο χρώμα. Θα λέω πάρε και ένα τέτοιο. Μπας και ταιριάξει και κάτι πια. Και να μην πολύ ταιριάζουν, δεν πειράζει, που μου αρέσουν. Συνεχίζουμε με αυτές τα πέρα της. Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, τέλος πάντων. Είναι μικρά αστεράκια. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται. Πολύ ωραία τα έχουν έτσι. Όλα ήρθανε σε καλή κατάσταση, δεν μου χάλασε κάτι. Και το είχα ένα άγχος, μην έχει κάτι χαλασμένο. Αλλά ήρθαν πάρα πολύ ωραία όλα. Στις γιορτές τα προσέχουν πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό. Ορίστε. Πολύ ωραίο που γυαλίζει, μου αρέσει. Έχει μέσα και αυτά εδώ. Ελπίζω αυτά να μην βγαίνουν και να μας πάσουν τον νεύρο όταν θα στολίζουμε και τα κυνηγάμε. Και να στέκονται στο δέντρο. Και είναι αυτά. Ναι.
Τώρα δεν θυμάμαι πόσα έχει μέσα, αλλά όπως βλέπετε έχει αρκετά. Και όταν θα διακοσμήσουν το δέντρο, τώρα φανταστείτε όλα αυτά γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, θα είναι αρκετά. Ωραία. Ωραία, ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Να σας άδειξα και ένα-ένα. Και έπιασα αυτό. Έχω νομίζω και ένα από πέρυσι. Ελπίζω να μην πήρα το ίδιο. Φαντάζεστε να πήρα το ίδιο. Είναι αυτό εδώ. Έχει και αυτά εδώ κάτω. Θα το κρεμάσω στην πόρτα. Θα το κρεμάσω κάπου στον τοίχο. Έτσι πίσω ξέρω εγώ κάτι να φαίνεται χριστουγεννιάτικο. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν έχουν βάλει κάτι σαν ταϊρά που δεν ξέρω πώς το έχουν δέσει. Δεν πολύ φαίνεται, εντάξει. Τώρα 2-3 ευρώ έκανε, μην φανταστείτε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθίστε τώρα, είναι σε ευθεία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω πολύ να στολίσω τώρα που τα βλέπω. Καθίστε γιατί θα πέσουν όλα. Λοιπόν, τι πιάνω. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξω τώρα, δεν ξέρω γιατί το πήρα. Τι πήρα. Σκουλαρίκια. Λοιπόν, πήρα σκουλαρίκια που τα βρήκα. Έψαχνα χριστουγεννιάτικα. Τι χριστουγεννιάτικα είχε, έψαχνα και βρήκα σκουλαρίκια. Και μου αρέσαν πάρα πολύ. Κοίταγα και στο Sensei, αλλά δεν ξέρω. Τα είχε μέσα και σε, πώς το λένε, καλέντερ, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάπως έχουν μπερδευτεί τώρα εδώ μέσα, έτσι όπως τα είχανε. Δεν ήταν σε κάποιο σακουλάκι, ας το κάνω, προσπαθώ να τα φτιάξω σε ευθεία. Τα φτιάξα κάπως, τα τελευταία όχι. Λοιπόν, θα σας τα δείξω. Είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά και αυτά. Είναι τρία ζευγαράκια. Αυτά είναι μπερδεμένα. Ακόμα όλα έτσι ήταν. Τα ξεμπέρδεψα. Α, και αυτά μπερδεμένα μείνανε. Τέλος πάντων. Εδώ είναι τα μπαστούνάκια. Εδώ είναι τα δωράκια. Και εδώ είναι αυτά με τα ταρανδάκια. Δεν πολύ φαίνεται ότι είναι ταρανδάκια. Λοιπόν, σε όλα αυτά που πήρα θα σας έχω κάπου φωτογραφίες. Να τα βλέπετε. Τι παρήγγυλα και τι μου ήρθε. Ήρθαν τουλάχιστον αυτά που παρήγγυλα. Οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Τρία υπέροχα ζευγαράκια λοιπόν σκουλαρίκια. Θέλω πάρα πολύ να τα φορέσω. Να τα κάνω έτσι στις γιορτές. Να βαφτώ, να βγω με αυτά τα χριστουγεννιάτικα υπέροχα σκουλαρικάκια. Μ' αρέσανε που είναι σε κρίκους. Πάρα πολύ. Και μ' αρέσανε και τα σχεδιάκια. Τα δώρα, το μπαστούνάκι, το κλασικό, τα άρανδος. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν φαίνεται ψεύτικο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν φαίνεται καθόλου ψεύτικο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έπιασα. Αυτό. Πήρα και φέτος. Πρέπει να έχω και ένα-δύο περσινά. Αυτές οι πιατελίτσες εδώ πέρα δεν είναι για πολλές χρονιές, με τα χαλάνε. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχέδιο. Είχα πει να μην πάρω πάλι τέτοιες, αλλά πήρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχέδιο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο με το σφουγγάρι. Όταν τα πλένεις, παρόλο που το κάνεις με τη μαλακή πλευρά από το σφουγγάρι, και πάλι χαλάει. Φεύγει αυτό εδώ πέρα, θέλει πολύ προσοχή. Οπότε στη δεύτερη χρονιά σίγουρα θα ξεθοριάσει λίγο, οπότε δεν είναι να το χρησιμοποιείς. Δεν ξέρω φέτος πώς είναι αυτά που έχω, θα δείξει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα βάλω, μελομακάρονα. Κάτι θα βάλω, κάτι θα βρω. Και πήρα. Και αυτή. Και αυτή μου άρεσε πάρα μου πάρα πολύ. Μου φτιάχνουν τώρα τη διάθεση. Let it snow. Πολύ ωραίο και αυτό. Δείτε εδώ. Με τα δωράκια, τα κεράκια και καλά από κάτω. Εδώ πέρα, εξωτικό είναι αυτό, τι είναι. Οπότε διάλεξα αυτές τις δύο για φέτος. Τώρα να βρω και καμία σε κάνω σούπερ ή σε ένα μαγαζί. Σε κανένα μαγαζί να με περάσω και βρω καμία και να μου αρέσει και αυτά, μπορώ να την πάρω. Αλλά με αυτές τις δύο είμαι εντάξει. Πώς θα τις συνδυάσω, πού, δεν ξέρω.
Αλλά δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, τα χριστουγεννιάτικα είναι να έχεις έτσι πολλά χρώματα και να απολαύσουμε όλα τις γιορτές. Μην κοιτάμε τι ταιριάζει τι τώρα τόσο πολύ. Συνεχίζουμε αυτά εδώ. Τα μικρά-μικρά μπαλάκια. Έχω πάρει και μεγάλες μπάλες, αλλά δεν είναι από τζάμπο, είναι από αλλού και θα σας δείξω στα vlog μας, σας το είπα και πριν. Πώς ανοίγει. Τέλος πάντων, είναι αυτές πάλι οι γυαλιστερές και οι σκέτες, εντάξει. Έχει και εδώ μέσα αρκετές. Τις πήρα για ποικιλία στο δέντρο, να έχει διάφορα στολίδια πάνω, να μην έχει μόνο αυτό, ας πούμε, και να μην είχε τις καρδούλες και τα στεράκια και αυτά, να έχει διάφορα επάνω και να γεμίσει όμορφα το δέντρο μας με μπόλικα στολιδάκια, έτσι, γλυκούτσικα. Και πήρα και αυτά εδώ. Αυτό ήρθε έτσι ανοιχτό, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει χαλάσει κάτι. Είναι και τα 6 σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι πάλι το γυαλιστερό και το σκέτο, με το glitter και το σκέτο. Και είναι αυτά εδώ τα 6. Πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Στα δάκρυα το λένε, σαν κρυσταλάκια και καλά. Πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ιδέα. Πάντως μου αρέσανε πάρα πολύ να μπουν και αυτά στο δεντράκι μας. Έχω αρχίσει και το κάνω εικόνα τώρα που τα βλέπω και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Ξέρετε τι είναι? Είναι μαξιλαροθήκη για διακοσμητικό μαξιλάρι. Λοιπόν, είναι αυτό το baby φωνάζει μέσα. Λοιπόν, είναι αυτό. Είναι 45x45. Το πήρα για τον καναπέ. Θα αλλάξω ριχτάρι. Δεν θα έχω αυτό το ριχτάρι. Θα έχω άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει το χρώμα. Θα το δείτε στο επόμενο jumbo haul που θα κάνω. Και πήρα και αυτή την μαξιλαροθήκη. Έχω πάρει και μαξιλάρι. Ναι, έχω πάρει και μαξιλάρι. Για να βάλω τη μαξιλαροθήκη. Θα σας το δείξω και αυτό. Να δούμε και σε τι κατάσταση είναι αυτά τα τζάμπο, τα μαξιλάρια και αυτά. Λοιπόν, και πήρα αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι χνουδωτή, είναι το χουχουλιάρικο αυτό το βελούδινο και καλά αυτό το. Ναι. Πολύ μου αρέσει. Να πιάσω. Α, δεν είναι τελευταίο από το προηγούμενο. Έχω και αυτά. Έχω και αυτά εδώ, τα οποία είναι τα κουκουναράκια. Λοιπόν. Η Λιδία μέσα με τον Ανέστη. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πάλι. Το glitter, πάλι το σκέτο. Ό,τι είχε νομίζω, το πήρα σε σχεδιάκι. Δεν είχε μεγάλα στολίδια της εμόδου, είχε μόνο τέτοια. Στο κατάστημα δεν ξέρω, δεν κοίταξα όταν πήγαμε. Όταν αυτά τα παρήγγυλα και ήρθανε σε κούτα μέσα. Και δεν άργησαν και να έρθουνε. Έρθαν πολύ γρήγορα, οπότε μια χαρά. Αυτά τα κουκουναράκια. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά μου αρέσουν, έτσι, είναι πολύ cute, δεν ξέρω. Χαίρομαι πολύ που θα αλλάξουμε φέτος σε χρώματα. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα, τώρα είναι 4 πράγματα και αυτό 5, τα οποία είναι έτσι σε τέτοιο μέσα. Θα το ανοίγω και θα έρχομαι. Μισό λεπτό. Δείτε εδώ τώρα και δεν σηκώνομαι. Να πάω να πάρω μαχαίρι. Δίπλα είναι. Κάθομαι και παιδεύομαι. Το άνοιξα όμως, λοιπόν. Να δω, μην ήρθε σπασμένο. Όχι, είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Δείτε το. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και αυτό για ρεσό. Θέλω να πάρω άσπρα ρεσό, λογικά. Η γκρι. Ή μοβ, ό,τι έτσι βρω και δω ότι ταιριάζει περισσότερο. Και είναι αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα χριστουγεννιάτικα, ρε παιδιά. Δείτε τι, πόσα φτιάχνουν. Και αυτό κάπου φθηνό, σαν 2 ευρώ. Πόσο να έκανα, δεν ξέρω. Θα σας έχω βασικά και τιμές, ίσως, αν έχω κάνει screenshot και τα έχω. Να δείτε. Πολύ οικονομικά και πολύ ωραία. Και θα έχει πάνω το ρεσό. Και θα είναι μια χαρά. Και θα στολίσει και αυτό όμορφα το σπίτι μας. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό το υλικό εδώ πέρα. Μια χαρά. Έλα, σας έκλεισα, αλλά αυτό ανοίγει πιο εύκολα. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε μαζί.
Έχω ξεχάσει τι έχω πάρει. Αυτό. Λοιπόν. Αυτά έχει από μόνο του μέσα κεράκι. Όταν αλλιώς δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω κάτι. Δείτε το. Εντάξει, πόσο τέλειο. Έχει μέσα το κεράκι, το ανάβεις. Δεν ξέρω αν θα το ανάψω, μάλλον. Μ' αρέσει να τα ανάβω, τα κεριά χαλάνε. Δεν ξέρω. Καθίστε εδώ, κάτι κάνει το φως. Πολύ έντονο είναι. Λοιπόν, και... μ' αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Και αυτό ήταν πολύ οικονομικό. Και... μ' αρέσει που θα έχω και κόκκινα πράγματα μέσα στο σπίτι, να μην τα έχω πολλά. Είπαμε μοβ και γκρι. Και ναι, μου αρέσει πολύ. Είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τα έχουν πολύ καλά κλεισμένα και καλά κάνουν, γιατί αυτά σπάνε εύκολα. Λοιπόν, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δείτε. Τώρα αυτό μου το ανάψεις, θα χαλάσει. Αλλά μάλλον... Χριστούγεννα θα το ανάψω. Όλες τις υπόλοιπες μέρες θα το έχω έτσι να μου διακοσμεί όμορφα το χώρο. Αλλά τα Χριστούγεννα, το τραπέζι μας, θα το ανάψω. Αν είμαστε στο τραπέζι μας, όλες πρωτοχρονιά να το ανάψω. Θα δείξει. Πάντως, κάποια στιγμή θα το ανάψω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω έτσι να καεί και όμορφα. Μετά πάλι μπορώ να βάζω κάποιο ρεσό, ας πούμε. Να το αφαιρέσω και να βάζω κάποιο ρεσό. Δείτε τι τέλειο που είναι. Έχει αυτά εδώ πέρα γύρω-γύρω, τα αστεράκια, τις βουλίτσες. Έχει και το υπέροχο αυτό δεντράκι μέσα. Εντάξει. Εγώ το λάτρεψα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ κάτι τέτοια. Τρελαίνομαι και ενθουσιάζομαι. Πολύ ωραία. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο, όπου τα δύο τελευταία είναι κούπες. Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάρει κούπες. Πήρα μόνο δύο. Πρέπει να έχω και μία-δύο από πέρυσι να μην έχουν σπάσει. Δεν πήρα, ας πούμε, μία πράσινη που είχα από τζάμπο, δεν την ξαναπήρα φέτος. Μου είχε σπάσει τις προηγούμενες χρονιές, αλλά δεν την ξαναπήρα. Είπα να πάρω καινούργια σχέδια. Τώρα με βρω και καμία στα σούπερ, έτσι ωραία, στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να πάρω καμία ακόμα δύο. Είναι αυτή εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλες κούπες, δεν είναι μικρές. Θα φτιάξω και όλες αύριο, μεθαύριο. Εδώ πέρα σοκολάτες, καφέ, κάτι θα φτιάξω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δείτε εδώ. Καλά από κοντά είναι ακόμα πιο τέλεια. Είναι και ζωγραφιστό, αλήθεια, δεν είναι ψεύτικο. Δείτε. Και ήταν πολύ οικονομική και αυτή η κούπα. Αν βρω τη μέσα θα σας βάλω. Να δείτε πόσο φθηνά ήταν. Δείτε εδώ. Δεν είναι τέλεια. Δεν σας τα δείχνω στον Bam Bam. Τους δίνω το χρόνο τους. Γιατί αξίζει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Θα μας φτιάξει διάθεση να δούμε κάτι έτσι χριστουγεννιάτικο. Και πάμε στο τελευταίο. Έλα, καταλάβατε τι είναι. Σας είπα κούπα, αλλά τι κούπα. Καθίστε να την ανοίξω. Α, ανοίγει εύκολα. Λοιπόν, πήρα. Κούπα διάφανη. Κούπα διάφανη. Αυτή είναι λίγο πιο μικρή. Όχι, εντάξει. Σχετικά ίδιες, τη λες λίγο πιο μικρή από την προηγούμενη. Είναι διάφανη. Αυτά τα υπέροχα έτσι σχεδιάκια. Δείτε πόσα έχει. Δείτε εδώ. Ορίστε. Ήθελα πολύ μια διάφανη κούπα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είχα πάρει ποτέ τις προηγούμενες χρονιές. Και ήθελα πάρα πολύ φέτος. Και πήρα αυτή. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Τα έβγαλα όλα. Καθίστε να μην πέσουνε. Εδώ ήταν η κούτα από τζάμπο. Καθίστε, έχει και τα στοιχεία επάνω. Εδώ. Νάτι, άδειασε. Και τώρα
Αυτό είναι το πρώτο τζαμπό χολ. Θα έχουμε το δεύτερο σε λίγες μέρες. Ελπίζω αυτό να σας άρεσε. Να μπήκατε λίγο σε mood Χριστουγέννων, αν δεν έχετε μπει, αν δεν έχετε ήδη στολίσει, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν στολίσει, δεν είμαι μόνη. Έχω δει πολλά έτσι άτομα να λένε ότι δεν έχουν στολίσει. Και σιγά σιγά εγώ άρχισα τώρα να μπαίνω στο mood Χριστουγέννων. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ανυπομονώ για τα επόμενα vlog μας να σας δείξω και το επόμενο jump haul. Και μετά να έρθει η μέρα που θα στολίσουμε το σπίτι με όλα αυτά, συν τα περσινά, και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ξαναλέω, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια για το δέντρο δεν είναι μόνο αυτά, είναι ακόμα ένα πακέτο που έχω πάρει λίγο μεγαλούτσικες μπάλες, όχι πολύ μεγάλες, να μην είναι οι άλλες τέτοιες και αυτές να είναι τέτοιες αυτές εδώ, είπαμε, να υπάρχει ένα λίγο πιο όμορφο. Αυτά. Κάπου εδώ σας αφήνω. Σας τράβηξα λίγα πράγματα το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Σας έδειξα τώρα το Jumbo Haul. Δεν ξέρω καν πόσο θα έχει βγει το βίντεο. Είναι και το δεύτερο vlog μας αυτό. Ελπίζω να μην βγήκε τεράστιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω μικρά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω μεγάλα. Πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Αν σας κουράζω να μην κάνω τεράστια βίντεο, να κάνω πιο μικρά. Πείτε μου εσείς τι θέλετε, αν έχετε φτάσει ως το τέλος του βίντεο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, αν σας αρέσουν τα vlog μας, αν σας αρέσει αυτή η καθημερινότητα, η ρουτίνα, τα κλασικά τα απλά βιντεάκια, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, θα χαρώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, γεια σας και τα λέμε αύριο!